Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, Αληθώς Ανέστη. Είμαστε η Μαρίνα και η Φωτίνη Καλιστενέου. Και για άλλη ένα βράδυ Παρασκευής είμαστε παρέα σας για να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και να ενημερώσουμε. Για αρχή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο για την παρουσία του στην προηγούμενη εκπομπή μας. Για τα πολύ σημαντικά που μας είπε για το νησί μας, για τα νέα του σχολείου, για τις επιτυχίες του σχολείου, για τους στόχους του σχολείου και για τα προβλήματά του σχολείου. Φωτεινή, τι θα και της παιδείας γενικότερα, ναι. Γιατί ο Μιχάλης είναι, εντάξει, είναι ο Μιχάλης, γιατί είπαμε, είναι φίλος μας. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος της παιδείας, δηλαδή και της μόρφωσης και της αγωγής. Είναι ένας δάσκαλος, ένας παιδαγωγός και τώρα που δεν είναι παρόν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί είναι αυτό που είπαμε. Ό,τι και να λέγαμε θα προσέκρουε στην μετριοφροσύνη. Ναι, και την ταπεινότητά και στο του. Μη λέτε άλλα για μένα. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό απόψε, φίλε μας Μιχάλη, γιατί πρέπει ο κόσμος και της Φολεγάνδρου και όχι μόνο να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο και επιστήμονα Μιχάλη, τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Διότι η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη εκπομπή ήταν μία εκπομπή στην οποία, όπως σας έχουμε πει ευθύς εξ αρχής, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και σπάσαμε αυγά. Όμως δεν ήρθε εδώ αυτός ο άνθρωπος κουνώντας το δάχτυλο. Δεν ήρθε κουνώντας το δάχτυλο και μένοντας εκτός. Ό,τι είπε, το είπε επειδή είναι εντός. Πολύ εντός μάλιστα. Είναι μέσα στο πρόβλημα. Αλλά και το βλέπει και απ' έξω στο βαθμό και στο μέγεθος και στην πραγματικότητά του. Τις πραγματικές του διαστάσεις. Ακριβώς. Νομίζω είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν μιλήσει ειλικρινά επιτέλους. Και που είπε πράγματα που ίσως δεν τολμάει κανείς να πει στο νησί. Και πράγματα τα οποία πολλοί τα βλέπουμε και οι ίδιοι τα βλέπουμε, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν κάτι δεν σου αρέσει, κοιτώντας τον εαυτό σου τον καθρέφτη, το αλλάζεις. Με το να εθελοτυφλείς και να τα βάζεις κάτω από το χαλί, δεν λύνεις το πρόβλημα. Τα έχουμε πει αυτά και μεταξύ μας, τα γνωρίζουμε, όχι μόνο εμείς στη Φολέγανδρο, το ξέρουμε στις μικρές κοινωνίες, στις μικρές κοινότητες, αυτά συμβαίνουν. Αλλά πάντα, ναι. Ακόμα και στο επίπεδο της γειτονιάς, για να τα λέμε και αυτά. Ναι. Όμως ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος έχει γίνει μέρος της λύσης του προβλήματος. Ναι, δεν έχει καθίσει να λέει τι κακό μας βρήκε, τι λάθος είναι, ναι, αυτό που γίνεται στο σχολείο, τι λάθος είναι αυτό που γίνεται στο νησί, τι λάθος είναι αυτό που γίνεται με τα παιδιά, με τα προβλήματά τους. Έχει μπει μέσα στο πρόβλημα, προσπαθεί να το λύσει με τις δυνάμεις. Πώς το λέμε, βάζει πλάτη. Και ίσως και πάνω από τις δυνάμεις του, αυτές που έχει στα χέρια του, με πολλή προσπάθεια. Έχει έρθει σε επαφές, από ό,τι καταλάβουμε και από ό,τι μας είπε και ο ίδιος, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους που έκαναν δωρεές στο σχολείο, βοηθήσανε να γίνουν πράγματα που ίσως δεν τα φανταζόταν. Όντας και ο ίδιος σημαντικός, βέβαια. Βέβαια. Και εδώ τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να σας διαβάσω, γιατί δεν μπορώ να τα πω όλα απ' έξω, είναι πάρα πολλά. Τα όσα αφορούν στην εργογραφία και στις δραστηριότητες του επιστήμονα Μιχάλη Πετρόπουλου, ο οποίος έχει. Του φυσικού Μιχάλη Πετρόπουλου. Ναι, του φυσικού Μιχάλη Πετρόπουλου. Λοιπόν, του πιστώνεται ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι δικά του. Επίσης, αντίστοιχα, ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σχετικών με την παιδεία, την εκπαίδευση, επίσης σε περιοδικά, εφημερίδες και blogs. Βιβλία σχετικά με τη φυσική στη μέση εκπαίδευση. Είναι καμιά δεκαριά, αλλά και κάποια εκλαϊκευτικά, τα οποία φέρνουν και τη φυσική στα μέτρα μας. Είναι οι γυναίκες της φυσικής και της επιστήμης. Ενδιαφέρον. Κορίτσια, πάρτε να το διαβάσετε. Ακόμη και να μην αγαπούσατε τη φυσική στο σχολείο. Είναι ενδιαφέρον. Είναι μια άλλη προσέγγιση.
Οι θετικές επιστήμες, τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, το οποίο άρχισα να διαβάζω το καλοκαίρι, δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, τι ωραία που ξοφιλιάζει το ένα με το άλλο. Τα φεγγάρια του ηλιακού συστήματος, οι γυναίκες στο άβατο των μαθηματικών κτλ. Έτσι, παιδιά, για να ακούμε υπατία και να ξέρουμε και για ποια μιλάμε, ας πούμε. Να μην μένουμε μόνο στην ταινία που είδαμε. Επίσης, ναι, είναι συντονιστής της ομάδας μετάφρασης του βιβλίου OpenStax High School Physics του Πανεπιστημίου Rice, τον ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο, και αυτό είναι το σημαντικό, θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ένα ακριβό πόνημα, ένα ακριβό βιβλίο και πάρα πολύ χρήσιμο. Και ακόμα δε περισσότερο είναι ότι τα έσοδα των βιβλίων αποδίδονται στο παιδικό χωριό στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Αυτό συγχαρητήρια. Είναι τιμή, είναι χαρά που, μας, που ήρθε εδώ και χαρά μας που είναι και λιγότερο, Μιχάλη, σε ευαισθησία του νομίζω ήταν... είναι χαρακτηριστική για μας που το ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό πέρασε και στους τηλεθεατές. Το καταλάβατε όλοι, είδαμε την ανταπόκριση. Είναι ένας άνθρωπος πολύ συμπαθητικός και που αγαπάει και πολύ και αυτό που κάνει και τα παιδιά. Ναι. Και το είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, για να μην λέμε social media. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, είδαμε την ανταπόκρισή σας και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς και στα σχόλια και από και το τηλέφωνο. Στη σελίδα μας Φολέγανδρος και Παραλλήλου. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εκεί πέρα, κάτι με τις αναρτήσεις μας, γιατί μου ζητήθηκε να ανεβάσουμε τις εκπομπές. Θα γίνει και αυτό. Είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, είπαμε, θα τακτοποιηθεί. Δεν είμαστε επαγγελματίες του χώρου. Και κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, θα μας συγχωρήσει την καθυστέρηση, θα διορθωθούν όλα. Ωστόσο, θέλουμε ό,τι κάνουμε να έχει μια συνέπεια, λόγου και έργου, γιατί αυτά και σε βάθος χρόνου σου προσδίδουν τον τίτλο του έγκριτου. Γιατί αυτό το έγκριτος έχει πολύ μελάνη για την έννοια αυτή, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Ωστόσο, για να κάνω και ένα έτσι κύκλιο σχήμα, ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος είναι ένας έγκριτος επιστήμονας και ένας φίλος καρδιάς πλέον. Να τον ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και για το σήμα μας, το οποίο Μιχάλη. Θα δείτε από την επόμενη εκπομπή. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο ο φυσικός του σχολείου, του λυκείου, γυμνασίου λυκείου της Φολεγάνδρου που βοηθάει τα παιδιά, αγαπάει τα παιδιά και τα στηρίζει και τα προωθεί και τα, να το πω λίγο... Πες το όπως... Τα μπουστάρει για να συνεχίσουν... Να πούμε ότι τα προωθεί ενισχυτικά, να μιλάμε και λίγο. Να μπουστάρει λοιπόν, εντάξει. Μαθαίνω κι εγώ. Ας μην κάνουμε... Αν το πάμε στην αθλητική διάλεκτο, θα το πάρει τα παιδιά. Δεν καλό το ντόπινγκ, αλλά τους... Θα του δώσουμε ένα θετικό πρόσημο εδώ, έτσι. Ζητάμε συγγνώμη, έτσι. Τα ενισχύει, τα βοηθάει στο πλαίσιο των συμβάσεων. Να σκεφτούν πέρα από το Φολέγανδρο. Αυτό που έλεγε, τα παιδιά πρέπει να φύγουν το μυαλό τους ότι είμαι στο χωριό μου, είμαι στο νησί μου λόγω του τουρισμού. Εντάξει, έχω να φάω σήμερα μια χαρά, είμαι, θα έχω δουλειά αύριο. Τίποτα, και τίποτα δεν είναι σταθερό. Στον κόσμο που ζούμε σήμερα είμαστε τα πάντα ρί. Ο Ηράκλειτος εδώ πέρα έρχεται και κουμπώνει μια χαρά στη σημερινή κοινωνία. Έτσι, έτσι. Στο σήμερα πνεύμα. Είμαστε σε μια κατάσταση Α και αύριο είμαστε όχι σε Β, σε Γ και σε Δ κατάσταση. Οπότε αυτό που κάνει στα παιδιά είναι κάτι που πρέπει να το ακούσουν οι γονείς. Και μαζί με τους δασκάλους και με τον Μιχάλη και τον κάθε Μιχάλη που θα βοηθάει τα παιδιά τους, να είναι και αυτοί αρρωγοί και να τον βοηθάνε να τα ξυπνήσουν τα παιδιά. Δεν φτάνει το έχω μια δουλειά και τρώω ψωμί. Πρέπει να μορφωθούν. Η μόρφωση είναι πλούτος. Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος για την νεολαία. Η μόρφωση. Να το διευκρινίσω. Όταν λέμε μόρφωση, όχι, να το πούμε σωστά, να το πούμε παιδεία. Παιδεία. Διότι είναι μόρφωση και αγωγή μαζί. Βέβαια. Και αυτό είναι που. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πιστώνουμε στον Μιχάλη τον Πετρόπουλο και εμείς οι δύο ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος, γιατί είναι ένα προσωνύμιο το οποίο φέρει ένα ειδικό βάρος τεράστιο και σημαίνει και παιδαγωγός. Και από ό,τι έχω καταλάβει, τον Μιχάλη σαν έτσι τον αντιμετωπίζουν τα παιδιά του νησιού μας, δάσκαλο και φίλο. Τι μου θυμίζει. Ναι. Και γι' αυτό είναι. Θα συνεχίσουμε, θα ξανάρθουμε στο θέμα του σχολείου. Έχουμε πολλά να πούμε για το σχολείο σήμερα. Είναι μια βραδιά που θα μιλήσουμε, θα κερανόμαστε από αυτά που έλεγε ο Μιχάλης και θα κεντάμε. Θα το... Ναι. Και έτσι και αλλιώς από εδώ και στο εξής. Θέλουμε να στηρίξουμε και να το πούμε και αυτό, γιατί παιδιά μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές. Εντάξει, αυτό είναι το σύστημα, αυτό έχουμε, με αυτό θα πορευτούμε. Να στηρίξουμε και ψυχολογικά τα παιδιά, να τους πούμε ότι.
πιστεύουμε στη νέα γενιά, όχι μόνο της Φωλεγάνδρου, είναι μία ελπιδοφόρα γενιά, πραγματικά. Δηλαδή, εάν δεν πυροβολήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι τα πόδια μας, δίνοντας το κακό παράδειγμα, για να μην έχουμε φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, βίας και τέτοιας, έτσι, ας το πούμε, παρεκκλίνους, αποκλίνους, παραβατικής, να το πω, επειδή μιλάμε για νέους συμπεριφοράς, γιατί είδαμε και το περιστατικό σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων διάφορα, τότε αυτές οι γενιές, αυτές οι νεότερες γενιές, θα μας φέρουν, θα μας οδηγήσουν σε ένα πάρα πολύ καλύτερο αύριο. Δεν θα πω ιδανικό, δεν θα αποτελεί, αλλά σίγουρα καλύτερο δηλαδή ένα από αυτό. Ευβιωνωμένο. Ακριβώς. Πριν λοιπόν πριν να επανέλθουμε στο θέμα σχολείο, νεολαία και γενικά όλες αυτές τις συμπεριφορές που βλέπουμε τελευταία, θα θέλαμε να σας πούμε κάποια νέα, κάποια επικείμενα γεγονότα, εκδηλώσεις που θα γίνουν στο νησί μας και κάποια νέα από το νησί μας. Αυτό αργότερα θα το κάνουμε και για άλλα νησιά, ναι, των Κυκλάδων. Φάση, πληροφορίες που ξεκινάμε έχουμε, σιγά σιγά την κάθε στήλη. Θα μου επιτρέψεις να βάλω τα γυαλιά μου, δεν βλέπω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την είδηση της αποκατάστασης του μεγαλύτερου μέρους της Εκκλησίας της Θεοσκέπαστης και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που χρονολογείται από το 1555 περίπου. Συγγνώμη, του Προδρόμου στη χώρα. Στη χώρα, το Αγίου Ιωάννου. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος της Φωλεγάνδρου, της απάνω μεριάς, είναι ακόμα παλαιότερος ενδεχομένως και παλαιότερη εκκλησία. Μιλάμε για τη χώρα, εκεί μιλάμε. Θα πούμε άλλα πράγματα. Με πρωτοβουλία, το είχε αναφέρει και ο Μιχάλης στην προηγούμενη εκπομπή, με την πρωτοβουλία του Παπα Κωνσταντίνου Χαρούλη και των συμπατριωτών μας. Τελείωσε το μεγαλύτερο μέρος, μάλλον το εξωτερικό, η εξωτερική αναστήλωση της εκκλησίας. Έχει μείνει το εσωτερικό τώρα, οι τοιχογραφίες και όλα αυτά. Μια εκκλησία που ήταν για 100 χρόνια ρήμαζε, σχεδόν είχε διαλυθεί, είχε πέσει. Βρίσκεται στην πλατεία του Κρητικού και νομίζω ότι αποφέρουσε ένα στολίδι για τη χώρα μας, για το νησί μας και για τις Κυκλάδες, τόσο παλιές εκκλησίες. Ναι. Πρέπει να προφυλάσσονται, να φυλάσσονται και να διατηρούνται. Ναι, ευχηθώ να έρθει και η σειρά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην απάνω μεριά στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές κλησίες. Γιατί εκεί πραγματικά, και το λέω και για να το ακούσουν οι συμπατριώτες μας, να τα ακούσει όμως και το ευρύτερο κοινό, και ευχαριστούμε γιατί είναι και μεγάλο. Ξέρουμε την εμβέλεια του καναλιού και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, επειδή μας δόθηκε βήμα εδώ. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος της απάνω μεριάς, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη και αν αξιοποιηθεί σωστά, όπως πρέπει, θα είναι και ένας πόλος έλξης για τον τόπο, να πω εφάμιλος του Ναού της Παναγίας. Πραγματικά θεωρώ ότι εάν και η Χρυσοσπηλιά αξιοποιηθεί, αυτά θα αποτελέσουν, δηλαδή, οι εκκλησίες της χώρας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, ναι, της απάνω μεριάς όμως, και το σπήλαιο της Χρυσοσπηλιάς, εντάσσονται σε μια άλλη κατηγορία δυναμικής μνημείων. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Ωραία. Γιατί ειδικά για το σπήλαιο της Χρυσοσπηλιάς έχουμε να πούμε και πράγματα. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι στις 21 Απριλίου έλαβε χώρα στη Σύφνο το 14ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Γυναικών με θέμα Κυκλαδίτισες και Υγεία, σύγχρονες προσεγγίσεις για το ΕΦΖΙΝ. Σε αυτό συμμετείχε ο Σύλλογος Γυναικών Φωλεγάνδρου οι Πολυκάνδριες. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο από ό,τι διαβάσαμε το κορίτσια. Πρόγραμμα. Μπράβο στα κορίτσια, να γίνονται τέτοια. Η ενημέρωση από επιστήμονες, γιατί ήταν ένα τύπου συνέδριο με ιατρικά θέματα, λόγω των θεμάτων που διαπραγματευτήκανε, είναι χρήσιμα, είναι επιπλέον πληροφορία για τους κατοίκους των μικρών νησιών και πλέον οι πληροφορίες, όπως και ο Μιχάλης μέσα από το διαδίκτυο, όλοι μπορούμε να ενημερωθούμε, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούς από επιστήμονες και πιο στοιχειοθετημένα, γιατί και το διαδίκτυο σε πολλές περιπτώσεις παραπλανά και εντάξει, δεν είναι εκεί πρέπει να το φιλτράρεις, ναι, γιατί είναι η πληροφορία. Κοίταξε, η διαφορά είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι άλλο η πληροφορία και άλλο η γνώση. Σε ένα συνέδριο έχεις τη γνώση. Την επιστημονική έτσι, γνώση. Έτσι ακριβώς, αυτό εννοώ. Μαζεμένη την γνώση τη συμπυκνωμένη και την... Εντάξει, είναι και... Ορθή πληροφορία. Ναι, και είναι και το επικοινωνιακό διαφορετικό. Έρχεσαι... Ναι. Έχουμε ό,τι μαθαίνουμε και να το εφαρμόζουμε. Έτσι. Εγώ το λέω αυτό γιατί ανήκω και... Λοιπόν,
Αυτό ήταν τα δύο γεγονότα που έχουν ήδη γίνει. Έχουμε κάποιες επικείμενες εκδηλώσεις. Στις 11 Μαΐου θα επισκεφτεί τη Φολέγανδρο η μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία Ομάδα Αιγαίου. Mm-hmm. Είναι μια εθελοντική ομάδα που στελεχώνεται από γιατρούς και άλλους επιστήμονες, όπου βοηθάνε τα κριτικά νησιά. Μάλιστα θα επισκεφτούν 7 νησιά. Είναι η Κίναρος, η Αμοργός, η Ανάφη, η Θηρασία, η Ήος, η Φολέγανδρος και τα Κουφονίσια. Θα πραγματοποιούσουν αιματολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις και ακτινολογικές. Στα πλαίσια της επίσκεψής τους θα πραγματοποιηθούν και άλλες εκδηλώσεις και θα σας πούμε ποιες, καθώς και θα γίνουν δωρεές εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία του νησιού. Mm-hmm. 11/5 λοιπόν, την μέρα που θα έρθει η ομάδα Αιγαίου στη Φολέγανδρο, έχουμε δύο εκδηλώσεις. Στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο μπάσκετ του γυμνασίου της χώρας, θα είναι ο Γιάννης Μπουρούσης, ο διεθνής παίκτης μπάσκετ που έχει περάσει στην καρδιά του, έχει περάσει και από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και το Περιστέρι και την Καρδίτσα, και θα έχουν με ένα δρόμενο που θα λέγεται σουτάκια του Αιγαίου, προφανώς με τα παιδιά. Και το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα είναι ένα θέατρο σκιών του Κοσμά Παναγιώκα. Και αυτό χορηγούμενο από την ομάδα Αιγαίου για τα μικρά παιδιά του νησιού μας. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα Αιγαίου για την επίσκεψή της, τη στήριξή της και να πούμε στα παιδιά να πάτε και να το ευχαριστηθείτε. Πολύ καιρό τώρα. Και το θέατρο σκιών είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ο Καραγκιόζης είναι το κινούμενο σχέδιο. Ο Καραγκιόζης είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Αυτά θα τα... Και ο αθλητισμός βέβαια είναι... Δεν μπορούμε να απομιλήσουμε μια εκπομπή, δεν γίνεται. Είναι πολιτισμός. Δεν είναι. Αρκεί να είναι αθλητισμός. Τα αθλητισμός. Πλαίσια που εφαγωνίζεται και όχι του οπαδισμού και του... Ναι. Λοιπόν. Χουλιγκανισμού. Λοιπόν, πριν όμως από την... Τελειώσαμε με τις επικείμενες εκδηλώσεις. Πριν όμως από τις 11 Μαΐου έχουμε την αρχή του Μάη, την Πρωτομαγιά. Mm. Οπότε ο Δήμος Φολεγάνδρου διοργανώνει στις 29 Απριλίου μία εκδήλωση στον πολυχώρο που έχουν για το πλέξιμο των Στεφανιών. Ναι, στις 29. Στις 5 το απόγευμα. Στις 5 το απόγευμα θα πλέξουν Στεφάνια του Μάη και την Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα ξεκινάνε από τον Ταξιάρχη με τον Μάη. Θα πούμε τι είναι. Θα πει η Φωτεινή τώρα τι είναι. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, όχι, να το πεις εσύ. Και 11 η ώρα θα συνεχιστεί η εκδήλωση στη χώρα. Πετάω λοιπόν τώρα τον μπαλάκι στη Φωτεινή, να σας πει για το έθιμο του Μάη στη Φολέγανδρο. Το παίρνουν και μόνοι τον μπαλάκι μου. Το πάρω, το πάρω. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, Μαρία, τώρα για να το σοβαρευτούμε. Ναι. Αφού σας έκανε την ενημέρωση Μαρία για τις εκδηλώσεις, ειδικά το έθιμο του Μάη, επειδή είχε αδρανήσει και κάποια χρόνια. Βέβαια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Να, ας πούμε, εγώ τώρα σκέφτομαι ένα όνομα, τον κύριο Χριστόφορο Διβόλη, είναι και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια, τον κύριο Αθανάσιο Άγα, ο οποίος είναι η ψυχή της παραδοσιακής φολεγανδρίτικης μουσικής, είναι ο στυλοβάτης. Είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά δεν κάνει καμία έκπτωση ως προς αυτό. Όπως αρέσει, δηλαδή, όπως και ο ίδιος λέει για τον εαυτό του, εγώ είμαι της παράδοσης. Ναι, και αλλά θα πω κάτι, ο Θανάσης, συγγνώμη για την έκφραση, δεν φίλτρος, είχε έναν πατέρα τον Νικόλα τον Άγα. Και έναν παππού τον Αθανάσιο. Μα αυτό ακριβώς είναι το επόμενο το οποίο θα έλεγα. Δεν θα μπορούσε να παρεκκλίνει πορείας. Ναι, μην το λες όμως, γιατί ναι, ξέρουμε και αντίστοιχα παραδείγματα άλλων, οι οποίοι ξεκίνησαν από οικογένειες με μία μουσική έτσι. Αλλά ναι, είναι τα μεγέθη τελικά. Ναι, γιατί ο Αθανάσιος Άγας ήταν ο Τσαμπουνιέρης. Το αφήνουμε εδώ, γιατί θα κάνουμε αφιερωματική εκπομπή σε αυτόν και δεν θα τα πούμε τώρα. Δεν γίνεται να τα εξαντλήσουμε. Επανέρχομαι όμως στον νεότερο Αθανάσιο Άγα και να πω ότι πραγματικά κρατάει τη σημαία της οικογενειακής παράδοσης στα μουσικά δρόμενα του τόπου και της παράδοσης της φολεγανδρίτικης, της μουσικής παράδοσης, και όχι μόνο, πολύ ψηλά. Και με μια εντιμότητα, με μια ηλικία. Ο Χριστόφορος, δηλαδή ο Χριστόφορος. Ναι. Το έχω. Ο Χριστόφορος ο Διβόλης, ο κύριος Διβόλης. Τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Ναι. Έτσι. Είναι πιστός στο παραδοσιακό
πάρα πολύ. Και στο χώρο και αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Και να απευθυνθώ. Και ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε, που είσαι από του λίγου. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι ένα νέο άνθρωπο. Και όπω και ο Θανάσης και ο Χριστόφορος είναι ακόμα μικρότερο. Είναι μικρότερη από. Και πραγματικά καταλαβαίνω ότι ο χορός είναι μια έκφραση προσωπική του καθενός. Συμφωνούμε. Και να αυτοσχεδιάσουμε. Αλλά να μην σπάμε τους κανόνες. Δηλαδή, αυτοσχεδιάζω στο τσαλίνι, στη φιγούρα. Στο βασικό βήμα, στο βασικό ύφος, στο χρώμα, αυτό το κρατάμε. Και να πω έτσι, αν θέλετε να μ' ακούσετε, με αυτά τα λίγα τα οποία γνωρίζω για το χρώμα, αντιγράψτε. Αντιγράψτε δημιουργικά. Ναι, φέρτε αντιγράψτε το Χριστόφορο το Διβόλι, τον Χριστογιάννη το Μαρινάκη, έχουμε άλλους, τον Δημήτρη τον Μαρινάκη τον... στην επάνω μεριά του Γεωργίου. Που είναι και, βέβαια, ναι. Θα πω και κάτι άλλο. Ακόμη και νέα παιδιά να μην αντιγράψουν, ας δουν τους παλιούς. Εντάξει, είναι λίγα. Μόνο απλά που αυτή δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι λίγοι και μακάρι να σηκώνεται συχνά, ας πούμε, να χορεύει ο Τζανής ο Δενιός. Άλλος ένας λαϊκός, παραδοσιακός οργανοπαίκτης που είναι ευχής έργων. Το ότι τα δύο εγγόνια του. Αυτοδίδακτος, ναι, τα εγγόνια του όμως. Με μεγάλη μου. Χαρά, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Διαπίστωσα ότι εκτός από τον εγγονό του, τον Γιάννη, να λέμε για τα δικά μας παιδιά έτσι, τον Γιάννη, ο οποίος εξελίσσεται σε ένα πάρα πολύ καλό λαούτο, έτσι, ναι, μελετάει, και ο οποίος είναι και επίσης ένας πολύ καλός χορευτής, και ο μικρότερος αδελφός του, ένας εξίσου πολύ καλός χορευτής, ο Τζανής, μαθαίνει βιολί. Και τον άκουσα και ξεπλάγει ευχάριστα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, αυτό είναι εξαιρετικά επίπεδο. Αλλά έχουν και μία μητέρα, η οποία είναι, εντάξει, η Λιδία, καλησπέρα. Δενιού. Καλησπέρα, Λιδία, σε ευχαριστούμε γιατί κάνει θα πράγμα. Θα πούμε και για τις Λιδίες. Ναι, γιατί κάνει αυτή, κάνει το ιδιαίτερο, όχι, παιδί, να το πούμε τώρα, γιατί δεν είναι, κρατάει το χρώμα, να το, διότι και η κυρία Λιδία Βενιού κρατάει τα της παράδοσης, αυτό που λέμε, δημιουργικά, φέρνοντάς τα στο σήμερα, έτσι, στο γαλήφο εκεί, με όχι ρεύμα, αλλά. Εντάξει, με τις γεννήτρες. Μπράβο, μπράβο, αυτά είναι έβγε. Αυτά είναι όσα θέλουμε να ξέρουμε. Και να, γιατί πρέπει να πάτε φολέγανδρο. Αυτά είναι τα διαμαντάκια του τόπου. Αυτά θα ανακαλύψετε και τις γεύσεις. Γιατί ό,τι και αν έχουμε φολεγάνδροι, και να το πούμε αυτό, Μαρίνα, ό,τι και αν έχουμε μεταξύ μας, όπως σε κάθε μικρό τόπο, προς τα έξω, η έξωθεν μαρτυρία μας είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Και θα γίνει ακόμα καλύτερη άμα έτσι. Οι μεσαίες, οι ενδιάμεσες γενιές, λίγο βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε. Λοιπόν, το έθιμο του Μάη, λοιπόν, το οποίο έχει και ρίζες αρχαιοελληνικές, εκεί στα ανθεστήρια προς τη Μήν, του Διονύσου, αυτόν τον τρίμερο ερωτασμό που έχουμε, που, ο οποίος γινόταν κατά τον μήνα εκείνο, τον 8ο, ο οποίος ονομαζόταν Ανθεστήριον. Ήταν Νέα Σελήνη Ιανουαρίου, Νέα Σελήνη Φεβρουαρίου, κάπως έτσι. Κρατούσε τρεις μέρες και η πρώτη μέρα, τα πυθίγια που ήταν το άνοιγμα των πύθων, δηλαδή και των ασκών με το καινούριο κρασί, όλοι συμμετείχαν στεφανωμένοι. Δηλαδή, ανθοστεφανωμένοι. Μια γιορτή η οποία ξεκίνησε από τις αγροτικές περιοχές, πέρασε στην πόλη, και έγινε καθολική, έγινε οικογενειακή, συμμετείχαν και τα παιδιά, τριών ετών πια, και βέβαια και οι δούλοι. Είναι κάποια από τα στοιχεία της λατρείας των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία πέρασαν και στα μετέπειτα χρόνια και ακόμα και μέσα στην παράδοση την εκκλησιαστική, τη δική μας, τη χριστιανική. Να, ας πούμε, η δεύτερη μέρα που ήταν χωές, η τρίτη μέρα όμως ήταν η χύτρη. Τα κόλυβα, κάτι αντίστοιχο με τα κόλυβα. Όλα αυτά τα παγανιστικά, από το παγκάνους, τα επέτρεψε η Εκκλησία για να γίνει πιο ομαλά, έτσι, κάπως μετάβαση. Ναι, για να μην έχει μεγάλες αντιδράσεις και αντιστάσεις ο χριστιανισμός στην εξάπλωσή του στον ελλαδικό χώρο, διότι αυτά είχαν βαθιές ρίζες. Τέλος πάντων, αυτά είναι υλικό για άλλες εκπομπές, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Πες και το έθιμο το δικό μας. Το δικό μας το έθιμο είναι αυτό το οποίο θα πραγματοποιηθεί
Καραμελίτσα, Μαρίνα. Όχι. Έχουμε και κούνια. Η κούνια ήταν την περίοδο του Πάσχα και έχουμε και την αιώρα και αυτό αρχαιοελληνικό και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Όλα αυτά, ξέρετε, είχαν και έναν χαρακτήρα και εξαγνιστικό και αποτροπαϊκό. Είναι πολλά τα στοιχεία. Αλλά, εδώ να μου επιτρέψεις να ανοίξω μία παρένθεση. Για τα δρόμενα αυτά, τα οποία έχουν μείνει στη Φολέγανδρο, έχουν επιβιώσει και αναβιώνουν τώρα, θα κάνουμε μία εκπομπή για να δώσουμε και την αντιστοιχεία τους, δηλαδή την αντιστοίχησή τους με τις αρχαιοελληνικές τους ρίζες, δηλαδή να γίνει αυτή η αναγωγή, για να ξέρουμε πια τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Είναι αυτό που είπα, το ιστορικό έρισμα. Ούτως ή άλλως, η Διονυσιακή Λατρεία είναι πολύ πιθανόν, όπως λέει και ο Ζαν Ρισπέ, να πέρασε από τη Θράκη μέσω των νησιών του Αιγαίου και να εξαπλώθηκε. Κάτι αντίστοιχο λέμε και για, και για τις Δήμητρας, ξέρω εγώ, την... Καλά, όσο για τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα, αυτό εντάξει, είναι δεδομένο, έτσι, δήλως. Για να, όχι, για να μην ξαναρωτηθούμε και για τη Σύριος, γιατί αυτά θα τα πούμε βέβαια. Λοιπόν, την Κυριακή, στις 10 το βράδυ, από την πλατεία του Ταξιάρχη, λοιπόν, θα ξεκινήσει η εκπομπή. Ναι, σωστά, στην απάνω μεριά. Θα ξεκινήσουν, λοιπόν, θέλω να πιστεύω, με έναν άντρα ο οποίος θα είναι λουλουδοστεφανωμένος ως Μάης, γιατί ναι, αυτό ήταν. Ναι, πάνω σαν αγράκι. Ήτανε, στη Φολέγανδρο, βέβαια, η κλασική, η χαρακτηριστική φυσιογνωμία, ανδρική φιγούρα, η οποία μεταμφιεζόταν σε Μάη, ήταν ο Καριστινέος, ο Νικόλας, νομίζω, όχι, στη χώρα. Α! Γιαννούλης Καριστινέος. Ο Μπαρμπαγιαννούλης ο Καριστινέος. Ντροπή μας είναι και θείος, αλλά... Λοιπόν, πολλά χρόνια. Λοιπόν, και από εκεί η πομπή, για να τα λέμε και σωστά, θα φτάσει μέχρι την Πούντα, έτσι, της χώρας. Με εκεί, στις 11 η ώρα. Με τραγούδια, σκοπτικά τραγουδάκια, πειρατικά. Και έπειτα θα αναλάβουν ο Θανάσης ο Άγας, του στέλνουμε την καλησπέρα μας. Και ο Ελευθέριος ο Βενιός. Και ο Ελευθέριος ο Βενιός, ο Θανάσης ο Άγας και ο Ελευθέριος ο Βενιός. Άλλο ένα δικό μας παιδί, το οποίο είναι ένα πολύ μελωδικό βιολί. Και εδώ να πούμε ότι ζηλεύουμε λίγο, δηλαδή ζηλεύουμε πολύ, αλλά δεν πειράζει. Εμείς εδώ. Τι άλλο, Μαρίνα, είχαμε πει ότι είναι σημαντικό να πούμε, γιατί κάτι είχαμε πει και θα ήθελα εδώ πέρα τώρα να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη πάλι άλλη μία φορά άλλη που μας... γιατί και να του στείλουμε και τις ευχές μας. Ευχές θα στείλουμε και στη δήμαρχό μας. Ναι, γιατί είχε γενέθλια προχθές. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη. Με τα καλά του λόγια, τη βοήθειά του και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έχω ένα θέμα με το μικρόφωνο μου εγώ. Ναι. Μάλλον δεν έχω βρει τη θέση, βλέπετε. Να το. Ναι. Κάπως πρέπει να το κάνω πιο εκεί, ίσως. Ναι, κάπως. Ναι, είναι αυτά τα τεχνικά. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Θα το κρατάω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όμως πάρα πολύ όλους εσάς για την ανταπόκρισή σας, για τα σχόλιά σας, για όσα μας γράφετε, μας λέτε. Και για τα οποία θέλουμε να μας κάνετε τα σχόλια, να μας στέλνετε σχόλια σας, θετικά ή αρνητικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, είναι και λίγο απορία σε άξιον, διότι ο Σύριος, γιατί και στην ιστοσελίδα του Σύριου έχουμε δει... Στο Facebook. Ναι, στο Facebook, να το πω σωστά. Έχουμε δει την ανταπόκρισή σας. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, είμαστε 30 χρόνια, είμαστε παρόντες, όποτε μας ζητήθηκε, από όποιον και αν μας ζητήθηκε, και για όποιον λόγο και αν μας ζητήθηκε, δηλώσαμε το παρόν, είμαστε εκεί, ναι, υπερβαίνοντας και εμπόδια και τα λοιπά. Δεν εξετάσαμε ποιος το ζήτησε και γιατί, για εμάς η σημαία, είναι το πλαίσιο είναι η Φολέγανδρος. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν εκεί. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Το έχουμε πει άλλωστε. Τώρα, έτσι, το είπα αυτό, κλείνω την παρένθεση. Όπως και να έχει όμως, σας ευχαριστούμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά πάντως είπαμε, είμαστε πολλά χρόνια, το δηλώναμε, το διαδηλώναμε σχεδόν, ευχαριστούμε
που είστε έστω και τώρα, έστω και έτσι ήρθατε κοντά μας, είναι μια καλή αρχή, γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και κάνουμε. Mm. Σας έχουμε και εκπλήξεις, αλλά δεν μπορώ να τις πω όλες. Από τώρα, εν καιρό, μία-μία. Να παρακολουθείτε τη σελίδα εκεί στο Facebook. Να πω και κάτι όμως, ότι η εκπομπή θα έχει και μία στήλη για τις φιλοζωικές δράσεις ακτιβιστών, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα προωθήσουμε και υιοθεσίες και τέτοιες δράσεις. Να, πρόσφατα, ας πούμε, και ο φίλος μας, ο Υφυπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος, απελευθέρωσε με ομάδα... όχι με ομάδα πτηνών, μάλλον με ομάδα ακτιβιστών και επιστημόνων. Άγρια πτηνά. Και αυτά είναι τα οποία πρέπει να τα λέμε επίσης. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι... Καλά, αυτή η εκπομπή έχει ένα άλλο τέμπο σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά σας υποσχόμαστε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές με καλεσμένους εδώ στο στούντιο, ανθρώπους οι οποίοι... Και έκπληξη και αναμενόμενους. Ναι, οι οποίοι θα έχουν να πούν σημαντικά πράγματα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όποιος έρχεται και κάθεται σε αυτή την καρέκλα, θα έρχεται για κάποιο σημαντικό λόγο. Εντάξει. Θα δώσουμε βάση και στο σημαίνον και στο σημαινόμενο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επανέλθω λίγο στην προηγούμενη εκπομπή και να το ανασκαλέψω, που λέμε και στον... Σκάλισε το. Σκάλισε. Είναι το θέμα της ονοματοδοσίας του σχολείου, του Γυμνασίου Λυκείου Φολεγάδου. Εγώ θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κάθε καλεσμένος που έρχεται εδώ και εκφράζει τη γνώμη του είναι σεβαστή. Είναι αλλά δεν σημαίνει ότι θα την ενστερνιστούμε, θα την υιοθετήσουμε, θα συζητηθεί. Ναι, δεν πάει να πει ούτε ότι είναι η γνώμη δικιά μας της εκπομπής, αλλά ούτε ότι θα γίνει δικιά μας γνώμη και δικιά μας. Και θα αποδεχτούμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει το ελεύθερο και ο κάθε καλεσμένος να πει αυτό που θέλει, αυτό που νιώθει, αυτό που τον προβληματίζει, αυτό που θέλει. Ναι, είναι αυτό που λέμε, αγαπάμε να διαφωνούμε επιχειρηματολογώντας, έτσι, και απεχθανόμαστε να συμφωνούμε αβίαστα. Και το δίθεν. Όχι, εννοώ αβία... Ναι, συμφωνούμε έτσι, με αυτό που λες, και από πίσω δεν συμφωνούμε. Όχι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να επανέλθω σε αυτό, και εγώ θα πω μόνο κάτι, ότι κάθε τόπος οφείλει να τιμάει τα τέκνα του. Ναι, είναι το πόσο μάλλον όταν αυτά υπάρχουν, έχουν διαπρέψεις, ο καθένας στον τομέα του. Έχουμε στο νησί πολλά παραδείγματα που κάποια στιγμή πρέπει να τους θυμίσουμε όλους αυτούς. Δηλαδή δεν επιτρέπεται για μένα, σαν Φολεγάνδρια. Ως Φολεγάνδρια, είμαστε. Το τιμάμε εδώ. Έρχεται να δίνουμε ονόματα ανθρώπων που έχουν... Ξέρουμε την προσφορά σου. Ναι, να τα δώσουμε και αυτά. Δεν τα αμφισβητεί κανείς. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο. Μετά. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας που επίσης έχουν διαπρέψει. Ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, πάρα πολύ. Κάποιες θα τους παρουσιάσουμε έναν προς ένα. Καλλιτέχνες. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τιμηθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Και επειδή εγώ είμαι κακιά, είπαμε. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θα το θεωρώ κακία. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ξέρεις, κάποιες φορές όταν σου δίνεται ένας ρόλος... Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορείς να πεις και κάτι για τον Μιχάλη, για τον Μιχάλη. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Είναι ένας άνθρωπος που ήρθε από την Πάτρα, δεν έχει καμία σχέση με τον νησί, ήρθε ουρανοκατέβατος, ήρθε σε έναν τόπο που δεν ήξερε κανέναν. Έμαθε κάποια πράγματα για τη Φολέγανδρο, όμως όπως ο ίδιος μας είπε, όλα αυτά δεν τα ήξερε. Τα ονόματα που και του είπαμε. Άλλο, και κάτι άλλο, και τι έχουν προσφέρει στον τόπο. Όμως θα έπρεπε. Οι πατριώτες μας, αυτοί που είναι πιο πολλά χρόνια στη Φολέγανδρο, αυτοί που έχουν δεσμούς με το νησί, να τον ενημερώσουν. Ο Μιχάλης δικαιολογείται να μην ξέρει. Οι συμπατριώτες μας απαγορεύεται να μην ξέρουν. Δεν επιτρέπεται να μην ξέρει. Δεν ξέρουν. Δεν εδώ ξέρουν. Είναι που λέμε ότι εγώ είμαι. Όχι. Αγνοούν. Το παραλείπουν. Ωραία. Μ' αρέσει. Τι να σου πω. Επαναλαμβάνεις ό,τι είπα στην πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρω τι θα τι είναι αυτό. Ίσως. Σκόπιμα, κατά λάθος, λοιπόν, δεν το θέλω.
Δεν είσαι αρκούδο κακιά, είδε, δεν μπορεί να παίξει αυτό. Δεν θέλω να γίνω κακιά. Τα πράγματα είναι απλά. Όλα είναι πολύ κακιά, δεν έχει νόημα. Ξέρουν και οι ίδιοι ακριβώ για ποιο λόγο το κάνουν. Παρακαλώ, αυτό τον όλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Για να είμαστε ειλικρινεί και να είμαστε και ξεκάθαροι. Γιατί εδώ αυτό δεν θα το κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ούτε αγιογραφίε. Δεν θα κάνουμε αγιοποιήσει και τέτοια. Δεν θα κάνουμε όμω και δαιμονοποιήσει με το αρνητικό πρόσημο, έτσι. Λοιπόν. Ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος μας είπε κάτι. Μέχρι τούδε, μέχρι τώρα, μέχρι να κάνω εγώ λέει, αυτή την πρόταση, δεν είχε γίνει καμία δεν κίνηση να πάρει κάποιο όνομα, κάποιο το όνομα αυτός ο χώρος. Όταν το έκανα εγώ, άρχισαν οι αντιδράσεις. Και ερωτώ, έτσι. Με το απλοϊκό μυαλό, έτσι αυτό. Γιατί δεν είχαν γίνει προτάσεις πριν? Λοιπόν, θα απαντήσω και μόνη μου, γιατί η ερώτηση είναι ρητορική. Γιατί κάποιοι έδειξαν ολιγορία, αδιαφορία, υπήρχε ένα έλλειμμα. Εδώ όμως να πω κάτι. Κάνει πάρα πολλά η κυρία Ευθαλία Παπαδοπούλου, η δημαρχός μας, και είναι αξιέπαινη. Αλλά πώς θα κάνει ένας άνθρωπος απελπιστικά κτλ. Ναι. Έτσι, το λέω και αυτό. Είμαι έναν, δύο άλλους, γιατί δεν μπορούμε να. Ναι, όχι πούμε όλοι, μόνοι. Αλλά ως επιτοπλίστων. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είδες, είπαμε ήδη τον κύριο Διπόλ, είπαμε και κάποιους άλλους να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, όχι. Μπορούν παραπάνω. Υπάρχουν άτομα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Είναι νέοι άνθρωποι. Οι συμπατριώτες μας και εμείς τους ξέρουμε ποιοι είναι. Και, και μπορούν πολλά παραπάνω. Μπορούν. Αλλιώς, αυτά περιμένουμε. Αλλιώς εγώ θα πω κάτι άλλο. Όποιος δεν μπορεί, να κάτσει σπίτι του. Ναι, σωστά. Είναι άσχημο αυτό που λέω, μπορεί να ακουστεί χοντρό και σκληρό, αλλά αν δεν έχεις διάθεση να δουλέψεις για τον τόπο σου, κάτσε σπίτι σου, δούλεψε για το μαγαζί σου, αλλά... δούλεψε για το χωράφι σου, δούλεψε για την οικογένειά σου. Μην μπαίνεις στα κοινά αν δεν είσαι έτοιμος να αφαιρώσεις χρόνο από την προσωπική σου ζωή, από τη δουλειά σου για τον τόπο έτσι σου. Ακριβώς. Κάτσε και γίνε μόνο ψηφοφόρος, ψήφισε αυτόν που νομίζεις θα προσφέρει στον τόπο και μην μπαίνεις για να πεις είμαι δημοτικός σύμβουλος. Και μάζευε πειρατώσεις ψήφους. Ή πειρατώσεις ψήφους. Ναι. Δεν έχει νόημα. Πιο καλά να δουλεύεις και να μην μιλάς. Δεν είναι ποιος πήρε 20 ψήφους και ποιος πήρε 120. Ακριβώς. Ποιος δουλεύει έχει σημασία. Και, αυτό, και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η αρρωγή στην προσπάθεια της κυρίας Παπαδοπούλου είναι άτομα εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι τώρα. Σαν Μαρίνα Καρισνέου. Ως Μαρίνα. Ως Μαρίνα Καρισνέου. Εντάξει. Εγώ η Καρισνέου Μαρίνα, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, όσοι δεν έχουν όρεξη να δουλέψουν, να μην βάλουν υποψηφιότητα. Όχι, μπήκα για να πάρω ψήφους. Για ποιο λόγο να τις πάρεις, να τις κάνεις τι? Δεν είναι χρήματα, δεν είναι ευρώ. Τα βάζω στο κουμπαρά μου και τα έχω για αύριο. Α, και κάτι άλλο. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Όταν λες, αν μπαίνω στα κοινά. Μπαίνω για να δουλέψω. Ναι, ίσως υπάρχει. Κάτσε σπίτι σου. Ναι, συγγνώμη λίγο. Ίσως υπάρχει και αυτή η ασφαλμένη αντίληψη. Ξέρετε, αυτό φέρει βέβαια μία νοοτροπία. Ούτε δουλειά είναι ένα λεπτό, Μαρίνα. Ένα λεπτό. Είναι μία νοοτροπία άλλων εποχών, θα σου πω. Μετράω τις δυνάμεις μου. Ναι, για να κάνω τι. Στο... Θα σου εξηγήσω. Έχουν αλλάξει. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι εκείνο το οποίο. Έχει ενημερώσει κάποιο ότι Μαρίνα, έχουν αλλάξει. Μπορώ να μιλήσω. Μα λέω εγώ. Ναι, ηρέμησε γιατί εντάξει. Μα δεν μπορώ, συγχύστηκα. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό. Είναι νοοτροπίες άλλων εποχών. Είναι, ας πούμε, μια νοοτροπία την οποία συναντάμε στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ποιος έχει τα περισσότερα κουκιά, τις περισσότερες ψήφους, έχει μεγαλύτερο, όχι, όχι, μιλάμε για πριν, μεγαλύτερο εκτόπισμα, οπότε, α, είναι ο προύχοντας, δεν είναι έτσι. Διότι, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, όταν θέτεις τον εαυτό σου προς ψήφιση, δηλαδή όταν λες θα μπω στα κοινά και δεν το κάνεις, δηλαδή εκλέγεσαι και μετά δεν προσφέρεις έργο, αποδυναμώνεται η εικόνα σου. Μπορεί να χαίρεσαι με τις πολλές ψήφους μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ημέρες, μετά όμως θα σου ζητηθεί να προσφέρεις. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να εξαργυρώσει τις ψήφους τις οποίες σου έδωσε. Περιμένει από σένα έργο. Ναι, αυτό είναι αναλογικό, δηλαδή. Όσες παραπάνω ο ψήφους παίρνεις, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις και ο κόσμος. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι σε έχει εμπιστευτεί, πιστεύει σε σένα, εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι άξιζες την εμπιστοσύνη τους. Ακριβώς. Αν δεν έχεις σκοπό να προσφέρεις, μην ασχοληθείς. Κάτσε σπίτι σου. Και άσε ανθρώπους που μπορούν
που δεν έχουν την δύναμή σου, που μπορεί αντί να πάρουν 200 ψήφους, να πάρουν 100 ψήφους, αλλά να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δουλέψουν. Ας αυτούς τους ανθρώπους να μπουν να δουλέψουν. Δεν, ο τόπος δεν έχει περιθώρια να, και από την πολυτέλεια να πει εντάξει, δεν τους χρειάζομαι. Έχω τους 10, δεν χρειάζομαι τους 20. 10 ονοματέ είναι εκεί πέρα. Δηλαδή, αν δεν δουλέψουν αυτοί, ποιοι θα δουλέψουν. 719 είμαστε τώρα. Δημοτικό Συμβούλιο, λέει. Α, όχι. Μιλάω για τις. Ναι, είναι ακριβώς έτσι, Μαρίνα. Είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, να πω κάτι ακόμη. Και κάτι ακόμη ότι... να πω, ναι, για να το τελειώσω. Δεν είναι σημαντικό να μπει ο πιο μορφωμένος μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ή ο πιο ισχυρός επιχειρηματίας ή ο πιο γνωστός στο νησί. Σημαντικό ή είναι εκείνος να μπει... ο οποίος έχει μεγαλύτερο σόι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σημαντικό είναι να μπει αυτός που θέλει και θα μπορέσει να δουλέψει για το νησί. Και ας μην είναι ούτε μορφωμένος, ούτε... καλά το λες, μορφωμένος. Να έχει αγωγή όμως. Αγωγή. Και να ξέρει ότι η ψήφος είναι ευθύνη. Τεράστια. Και να τους στηρίξουμε αυτούς. Και θα λέμε όλα αυτά, γιατί έρχονται οι εκλογές και... Συγγνώμη λίγο, Μαρίνα, γιατί... Εννοούμε για τις δημοτικές, έτσι. Για τις δημοτικές πάντα, ναι, προς Θεού δεν είναι. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο τόπος. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να καταλάβουμε είναι ότι... με αυτά τα κριτήρια ψηφίζουμε. Όχι με το επειδή είναι εξαδερφός μου, γιος μου, μπατζανάκι μου. Μου μίλησα, έχω υποχρέωση, μου δώσε 2 κιλά τύρι, 3 κιλά ψάρια. Να το βάλουμε και επί προσωπικού. Κοιτάξτε, έχουμε ψηφίσει ανθρώπους, και εγώ προσωπικά και η Μαρίνα, για τους οποίους ξέραμε πάρα πολύ καλά. Η σχέση μας, τέλος πάντων, δεν ήταν πολύ στενή και είχαμε και κάποιες, έτσι, εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο, αποκλήσεις, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή πιστέψαμε ότι θα προσφέρουν, θα βοηθήσουν, ψηφίσαμε. Εντάξει, στην πορεία τελικά το ένστικτό μας ήταν. Εντάξει, αυτό είναι. Τέλος πάντων, δεν έπρεπε. Δεν κρίνουμε τώρα. Αντιστρόφως. Ναι, ναι, ακριβώς. Αντιστρόφως τώρα όμως, υπάρχει και το άλλο. Να το πούμε και από την άλλη πλευρά. Δεν ψηφίσανε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, γιατί κρίναμε ότι δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Οι οποίες κρίναμε με αυτό το κριτήριο, ευτυχώς και κάποιοι ακόμα. Όταν παραμερίσουμε λοιπόν το σόι, την οικογένεια, τη συγγένεια, τη φιλία, την υποχρέωση, με την ψήφο μας δεν βγάζουμε υποχρεώσεις, κάνουμε ένα τραπέζι, κάνουμε ένα δώρο. Η ψήφος έχει άλλη βαρύτητα. Και ειδικά εμείς, όχι μόνο ως φολεγάνδροι, ως Έλληνες, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και τέλος, έτσι επειδή και σήμερα είχα και μία έτσι. Στην Ελλάδα έχουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία. Με το Σύνταγμα του 1844, το πρώτο μας σύνταγμα, πια, όντως κράτος, δώσαμε το δικαίωμα καθολικής ψηφοφορίας στους άνδρες, εντάξει, οι γυναίκες αργήσαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Το διανοείστε. Δηλαδή, η ψήφος στην Ελλάδα είναι γέννημα της ελληνικής δημοκρατίας και ακόμα και όταν βγήκαμε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, καλά κατά μέσο όρο, από περιοχή σε περιοχή διαφοροποιείται. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι δώσαμε καθολικό δικαίωμα ψήφου στους Άρενς. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν είχε κάνει, ας πούμε, ούτε η Αγγλία που είχε μια παράδοση του κοινοβουλευτισμού, ούτε η Γαλλία με τη Γαλλική Επανάσταση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη δική τους, την Αμερικανική Επανάσταση της Ανεξαρτησίας. Δηλαδή αυτό είναι η γνώση της ιστορίας. Όποιος γνωρίζει ιστορία, γνωρίζει και πολιτική. Έτσι, και όταν μαθαίνεις την ιστορία σου και τα λάθη του ιστορικού παρελθόντος σου, δεν θα τα επαναλάβεις. Αλλιώς είσαι καταδικασμένος να την ξαναζήσεις. Ναι. Ό,τι σημαίνει αυτό. Για το αρνητικό πρόσημο του πράγματος, για λέμε. Επειδή πλησιάζει η ώρα να κλείσουμε το εκπομπή μας, θέλω λίγο να μου πεις για το bullying, κάτι ξεκίνησε να λέει. Το σχολικό εκφοβισμό, ναι. Είχαμε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. 14χρονες χειροδίκησαν σε μία συνομήλικη τους. Ακόλουθια έτσι. Ναι, ναι, αυτό και αν είναι. Ναι. Κοιτάξτε, να φύγουμε από στερεοτυπικές αντιλήψεις, ας πούμε, βία, αγόρια, κορίτσια. Όχι. Γιατί πλέον αυτό δεν ισχύει. Είδαμε βία περιστατικά και μεταξύ κοριτσιών. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό όταν η βία κάνει τόσο πρόδειλη την εμφάνισή της στις εκφάνσεις της καθημερινότητας, της καθημερινής ζωής, είτε προς τον συνάνθρωπο, είτε προς τα ζώα, είτε προς τον αδύναμο εν γέννη, αυτό μόνο ανησυχίες
και προβληματισμούς πρέπει να μας γεννήσει. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και λέω πρέπει, χθες. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι μας έλεγε ο Μιχάλης, τα παιδιά στο σχολείο έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Είναι πολύ δεμένα, κάνουν παρέα, ναι. Ό,τι μας είπε. Αυτό είναι πάρα μεταξύ πολύ τους. Καλό. Μεταξύ τους, ναι, σε πρώτη φάση. Εγώ μιλάω... Παιδί με παιδί, έτσι όχι σε πρώτο επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο. Ναι, στο πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο μας είπε όμως ότι έχουμε κάποια κρούσματα κακοποίησης ζώων στο νησί. Ναι. Με φόλες, με μας είπε το πολύ, πολύ λυπηρό. Το, πολύ, το οποίο είδατε και την έκπληξή μου γιατί δεν το γνώριζα. Εγώ νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει και λυπήρωση μια... Ναι. Είχε κάποια μήνυματα που είχατε αλλάξει με τον Χρήστο τον Βενιανάκη. Κρίμα. Εδώ να ξαναπώ κρίμα. Όμως, να το ξαναπώ αυτό. Εγώ είχα προσφέρει προσωπικά, επειδή δραστηριοποιούμε ναι, στον χώρο πάρα πολύ. Ότι... ένα λεπτό, Μαρίνα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα. Να ξεπεράσουμε τα μεταξύ μας όταν έχουμε ένα κοινό στόχο. Τα μεταξύ μας λοιπόν. Όμως πρέπει να ξεπεράσουμε και το άλλο το μεταξύ μας. Και το λέω σε εισαγωγικά το μεταξύ μας. Όταν είδαμε δύο τελευταία γεγονότα με δύο δύστυχα ζωάκια που τα πάτησαν. Τις δύο γάτες, ναι. Αυτοκίνητα, δεν ξέρω ποιος, ένας-δύο. Που διάβασα εγώ σε συνομιλίες, ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί? Όχι, αφού ξέρεις ποιος είναι, όχι. Μίλα. Τώρα δηλαδή, γίνεται και τώρα είναι και συνάνοχος. Τώρα βρήκαμε, ανακαλύψαμε ποιος είναι και θα διωχθεί όπως πρέπει. Τον... Για το πίτμπουλ αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό. Έβαζε το πίτμπουλ, εκπαίδευε το πίτμπουλ και σκοτώνοντας γάτες. Αυτά είναι η συγκάλυψη του. Ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν έχω αποδείξει. Πες, δηλαδή, εντάξει, δεν έχει αποδείξει. Πώς να αποδείξει. Όχι, δεν λέω για το πίτμπουλ, λέω για το φουλέγκα. Αν δεν έχει αποδείξει. Αν και σε μια κλειστή κοινωνία, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις έναν αποφαινακισμό. Ναι. Να ξεσκεπάσεις. Άμα ξέρεις, μιλάς. Άμα ξέρεις ότι η Μαρίνα σκοτώνει ζώα και δεν προσέχει, πες. Έχω παραδείξει ότι η Μαρίνα περνάει σκοτώνει ζώα. Φίλες και φίλοι, με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε συνένοχοι. Η αποστασιοποίηση δεν είναι στάση. Είναι απόσταση και συνένοχη. Σε όλα τα. Και έτσι καλλιεργούνται θέματα. Τα άλλα ένστικτα, τα σκοτεινά, τα άγρια, που δεν τα οποία δεν προάγουν ούτε το είδος μας, ούτε τον πολιτισμό μας, ούτε τον κόσμο μας, ούτε το αύριο. Το αύριο το οποίο θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενναίες. Ναι, Μαρίνα, παιδιά, γιατί έχω εγώ τα παιδιά της καρδιάς μου. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν σημασία, τα, παιδιά, είναι τα παιδιά μας, τα... μας αφορούν όλους. Δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι γεννούν τα παιδιά. Είναι και αυτοί που είμαστε όλοι. Παιδιά. Γιατί είναι το αύριό μας. Και αν, έτσι για να κάνω και το κύκλιο σχήμα, αν όλα αυτά τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο, τα είπαμε, και θέλω εδώ να πω και κάτι, είπαμε ότι από τη μια η ολιγορία, η αδιαφορία, από την άλλη όμως και ο δόλος. Δεν θα το ανακοινήσω, δεν θα το... γιατί να πάρει το όνομα, ας πούμε, του αφεντάκι, να γυρνάω στο όνομα του και να μην πάρει του γλέζου. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Είναι... Να μην πω είναι ντροπής πράγματα που λέμε στη Φολέγανδρο, να πούμε ότι δεν είναι ωραία, έτσι να το τοποθετήσω λίγο το κομψά, να το στρογγυλέψω. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό κάναμε με τον κύριο Πετρόπουλο, με τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο, είναι τα είπαμε όλα αυτά γιατί ευελπιστούμε, προσδοκούμε σε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Δεν τα είπαμε για να κουνήσουμε το δάχτυλο, για να πούμε μα πώς. Όχι. Και ξέρετε, πρέπει να μιλάμε. Να τα λέμε. Ναι, να μιλάμε. Δεν πειράζει αν είσαι ο θείος μου, ο ξαδερφός μου, η αδερφή μου. Τα λέμε. Είμαστε ειλικρινείς. Ξέρετε, η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι, μόνο καλό νόμισμα, μπορεί, ναι. Είναι νόμισμα το οποίο έχει αξία πάντα. Μπαίνεις με αυτό οπουδήποτε. Η γλώσσα της αλήθειας είναι η lingua franca. Αυτή είναι η γλώσσα πριοπής. Η γλώσσα της ειλικρίνειας και της εντιμότητας. Και ξέρετε, αυτό το δείχνει ο χρόνος. Και εμείς είμαστε εδώ απέναντί σας, έντιμοι, ειλικρινείς, γιατί αυτά είναι προϋποθέσεις για το έγκριτη, γιατί έγκριτος είναι ο γενικής αποδοχής. Αλλά για να είσαι γενικής αποδοχής, θέλεις και μία πορεία. Και σε βάθος και σε πλάτος χρόνου, έτσι τρισδιάστατο. Το δείχνει ο χρόνος, λοιπόν. Είμαστε εδώ κάνοντας και θυσία, γιατί οι συμβάσεις μιας εκπομπής δεν είναι εύκολο. Δηλαδή οι συνθήκες και αυτό δεν είναι το επάγγελμά μας, ούτε είναι η αναγκαιότητά μας να βγούμε μπροστά και να δείξουμε «Α, τι ωραία που είμαι σήμερα, τι ωραία που είμαι». Όχι, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο έλειπε
Και είμαστε εδώ για να το κάνουμε για τη Φολέδονδρο. Να το αναπληρώσουμε. Καμία αμοιβή, καμία ανταμοιβή πλην της ηθικής, αλλά για να δώσουμε βήμα λόγου σε όλους εσάς, οι οποίοι είτε είστε γέννημα θρέμα φολεγάνδροι, είτε είστε φολεγάνδροι από καρδιάς λόγω ψυχής και όλα αυτά, όπως ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος, και να έρθετε εδώ. Είναι η πρόσκληση προς όλους. Εκτός από το να έρθετε εδώ, υπάρχουν φίλοι που δεν μπορούν να έρθουν εδώ λόγω απόστασης. Μπορούμε να έχουμε μια κουβέντα μέσω Skype. Φυσικά. Θέλουμε τα σχόλιά σας, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τις υποδείξεις σας και τις παρατηρήσεις σας και τυχόν θέματα που θέλετε να θίξουμε, που προβληματίζουν τον τόπο, γιατί και εμείς δεν μένουμε μόνοι μας στο νησί. Προσπαθούμε με τις πληροφορίες που μας έρχονται. Έχουμε ενημέρωση, μαζεύουμε κάποιες πληροφορίες. Τις διασταυρώνουμε, δεν θέλουμε να λέμε πράγματα που ακούσαμε από τον ένα και δεν ακούσαμε. Κοιτάμε πάντα μέσα από αυτά που είναι πιο επίσημα σε εισαγωγικά χείλη, αυτά που ακούγονται και που διαβάζουμε. Αλλά θα θέλαμε, ας πούμε, και τυχόν θέματα που απασχολούν τον νησί που δεν τα ξέρουμε, που δεν τα έχουμε θίξει και που θέλετε να τα θίξουμε. Και στη διάρκεια της εκπομπής, να πω κάτι, δεν υπάρχει σκαλέτα στην εκπομπή. Δηλαδή, εδώ πέρα έχω σημειώσει αυτό. Οι σημειώσεις μου είναι σε αυτή τη διαλογή, μην ξεχάσω κάτι, γιατί. Ναι, δεν είναι, δεν και... είναι κάτι, ας πούμε, που. Μόνο και στη διάρκεια της εκπομπής, να θέλετε. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας στην σελίδα μας στο Facebook και εκεί μπορούμε κάλλιστα να σας απαντήσουμε και επί τόπου, αν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί επί τόπου. Ή να το κοιτάξουμε σε επόμενη εκπομπή για να το διαχειριστούμε, να μιλήσουμε και να το... Ναι, να το συζητήσουμε. Ναι, και να διαπραγματεύσουμε αυτό το θέμα. Ό,τι θέλετε, και δεν υπάρχουν θέσφατα, δηλαδή το λέμε εμείς και είναι αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλα. Θέλω να πω πολλά μπράβο σε πολλούς ανθρώπους που βοήθησαν τώρα, ας πούμε, στη Θεοσκέπαστη. Πήγαν όλοι. Είναι συγκινητικό. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό γιατί τελικά θυμίζει και άλλες εποχές. Ναι, τελικά είναι... δεν έχουμε αλωτριώθει τόσο πολύ. Όχι. Η μαγιά υπάρχει. Ο σπόρος υπάρχει. Ποτίστε τον να φουντώσει. Λοιπόν, δηλαδή... ένα λεπτό να πω και κάτι εδώ. Εάν Μαρίνα, και μιλάω τώρα ως Φωτεινή, εάν είχα την παραμικρή υπόνοια ότι οι συντοπίτες μας, ο τόπος μας, δεν έχει δυναμική, δεν έχει μείνει μαγιά, δεν έχει μείνει αυτή η ποιότητα, έστω στον πυρήνα και όχι μόνο. Θεωρώ ότι είναι και στις στιβάδες, στην πρώτη και στη δεύτερη σίγουρα, αν όχι σε όλες, δεν θα ήμουν εδώ. Δεν έχω κανένα λόγο άλλο να είμαι εδώ παρά μόνο για τον τόπο μου. Γιατί κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο αγαπητοί φίλοι, και, μάλλον φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου, οι κύριοι, είμαστε εδώ και για ένα, ο μόνος προσωπικός μας λόγος είναι το γεγονός ότι αυτή την αγάπη για τον τόπο μας, μας τη μεταλαμπάδευσε ο πατέρας μας, μας μπόλιασε με αυτή και είμαστε εδώ γιατί έτσι θεωρούμε ότι τιμάμε τη μνήμη όχι μόνο τη δική του και όλων των άλλων οι οποίοι αγάπησαν αυτόν τον τόπο πάρα πολύ και τους οποίους αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή και εγώ θα ξανααναφέρω, θα αναφέρω και πάλι, δηλαδή τον Δημήτριο Τολίδη, τον... θα τα πω Μαρίνα πάλι. Τον Δημήτριο Τολίδη, τον δάσκαλο, τον αείμνηστο, τον Πολύκαρπο, τον Πολυχρονάκη, τον επίσης αείμνηστο δάσκαλο. Τον Πάνο γιατί... τον Κονταρίνη. Τον Παύλο τον Κονταρίνη. Πάνο. Α, Παύλο, γιατί Παύλο. Είπα Πάνο. Γιατί, ναι, τον Πάνο τον Κονταρίνη είχαμε κάνει και την πρώτη χρονιά. Ναι, το 1904 κάναμε και Κονταρίνη ο Σύλλογος. Ναι. Λοιπόν, τον Δανασί τον Αφεντάκη, τον Αντώνιο Δανασί Αφεντάκη, τον Παπαγιώργη, τον Βίκτορα τον Καριστινέο, τον Γεώργιο Καριστινέο. Δηλαδή να είμαστε πούμε και εδώ... πράγμα, ας πούμε, ο Χρήστος ο Δανασής, δεν έχουμε αναφερθεί στο Χρήστος ο Δανασής. Μεγάλη παράληψη, το συζητήσαμε. Εκδόθηκε σε εφημερίδες Φολέδονδρος για πολλά χρόνια. Αφιλοκερδός. Μόνος, με φοβερό αγώνα. Για τον τόπο. Και έτρεχε ένας άνθρωπος με προβλήματα υγείας. Στο τέλος ένας άνθρωπος. Είχε χάσει και τη σύζυγό του, νομίζω. Νομίζω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είχε μεγενείς δυσκολίες. Λοιπόν, και το έκανε για τον τόπο. Το έκανε για τη Φολέγανδρο. Με κανένα όφελος. Κανένα. Και με πολύ αγώνα. Μα κανένα όμως. Κανένα. Ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο, ούτε σε τρίτο, σε κανένα επίπεδο. Και έδινε πολλές φορές, έτσι. Να πούμε για τον Μάρκο το Βενιό. Και βέβαια, που έκανε γνωστή Φολέγανδρο πριν με αρκετά χρόνια. Έφερε στο νησί σπουδαίους δημιουργούς, τώρα λέγω το Φασιανό που ήταν και φίλοι. Που ήταν και φίλοι, ναι. Κάνανε εκθέσεις κοινές. Όπου μου έλεγε λίγο, συγγνώμη λίγο, ήταν η κηδεία και μετά τα 40 και μου λέει πω δεν θα μπορέσω να πάω στην κηδεία του, μου έλεγε ο Μάρκος. Ο Μάρκος και του λέω Μάρκο μου στα 40 και έφυγαν μαζί σχεδόν. Θέλω λοιπόν να πω ότι
Η φωλέγαντος έχει γίνει γνωστή μέσα από τους ανθρώπους της. Ναι, και κάποιον τον οποίο δεν αναφέρουμε συχνά, ίσως επειδή και να μην το γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας, και τον Θρασίβουλο τον Καριστηναίο. Ο Θράσος Καριστηναίος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος στην είσοδο του Ηρωδίου και είχε φέρει προσωπικότητα στη Φωλέγανδρο. Χάρη γνωριμία, φιλία προσωπική του. Ναι, να πούμε τον Παπαδημητρίου, τον μουσικό συνθέτη. Και πολλούς άλλους. Να πούμε για τον Παπαδημητρίου. Και, δηλαδή... και η Φωλέγανδρος ακούστηκε, μπήκε και σε άλλους κύκλους, έτσι. Γιατί πολλοί ήρθαν, και αυτό δεν το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όμως εμείς. Ήρθαν επειδή και στους κύκλους του Ηρωδίου ακούστηκε η Φωλέγανδρος. Ανοιχτήκαμε και σε άλλον τουρισμό. Τέλος πάντων, πολλά αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Επίσης, τον να πούμε για τον Πάνω τον Καβαλά. Εντάξει. Φωλεγάνδριο. Φυσικά, ναι, ορίστε. Δηλαδή, ο τόπος έχει βγάλει... Δεν έχουμε, μα είναι έχει δυνατόν. Έχει βγάλει ανθρώπους... Όπα, τον Απόστολο τον Καριστηναίο στην Απάνω Μεριά, ο οποίος κράτησε την Απάνω Μεριά στην επιφάνεια, ήταν και φίλος με τον δήμαρχο, τον προηγούμενο δήμαρχο της Φωλεγάνδρου, τον κύριο Ελευθέριο Βενιό, ο οποίος τον άκουγε και με έναν σεβασμό και πολλές φορές το έχει αναγνωρίσει ότι υπήρξε ο πολιτικός του. Νομίζω ότι κάποια εκπομπή πρέπει να πιάσουμε λίγο... Όχι, όχι, κάποια εκπομπή. Σε κάποια εκπομπή να πιάσουμε τους επιφανείς άνδρες και γυναίκες της Φωλεγάνδρου και να τους κάνουμε από μια μικρή αναφορά στο βιογραφικό τους. Νομίζω όχι, και σε αυτό θα επιμείνω, θα είναι μια εκπομπή αφιερωματική για τον καθένα. Ή για δύο τουλάχιστον. Έχουμε πάρα πολύ υλικό. Μας βλέπω για κανένα χρόνο να μιλάμε για τους υπολείπους. Μόνο γι' αυτό. Έχουμε τόσο πολύ υλικό. Και αν είστε κι εσείς μαζί μας και είστε εδώ, θα έχουμε ακόμα περισσότερο. Επίσης, θέλαμε όταν εμείς θα ενημερώνουμε νωρίτερα για το θέμα της εκπομπής, ιδίως όταν θα είναι κάποιο αφιέρωμα σε κάποιους από τους συμπατριώτες μας. Και θα θέλαμε πάρα πολύ, αν έχετε κάποια πληροφορία για αυτούς που εμείς πιθανόν. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι συγγενείς σας. Να, οι ζωντανές εκπομπές αυτά έχουν. Μαρινά, έχω έρθει σε επαφή και το έχω κανονίσει. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν είδατε πόσο ζωντανή σπαρταριστή. Τίποτα που συμβαίνει. Σαν φρέσκο. Ναι, έχω μιλήσει. Θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πληροφορία, κάποιο περιστατικό, κάτι για όλους αυτούς. Θα μας πούν. Ήδη έχω μιλήσει με τον Ιωάννη Λίδη, γιο του αείμνηστου Δημητρίου Λίδη, ο οποίος ένας άλλος ένας αξιόλογος άνθρωπος στον τόπο μας, ο οποίος βεβαίως και πρόθυμα και εκτίμως είπε ότι θα είναι. Τέλος πάντων, και τον κύριο βέβαια, και τον κύριο Ευάγγελο Πολυχρονάκη, τον γιο του Πολυχρονάκη. Και τον ευχαριστούμε κιόλας. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θα κλείσουμε, είπαμε πολλά, ήμασταν πιο έτσι ανακεφαλαιωτικοί, μπορούμε να πούμε, τις προηγούμενες εκπομπές, είχαμε κάποια νέα. Συγχωρήστε μου εμένα το λίγο πεσμένο, γιατί η Μαρίνα απόψε μια χαρά, τα κράτησε, τα ράβηξε, γιατί είμαι και λίγο κουρασμένη. Είναι αυτό που λέμε ότι η σύμβαση μιας εκπομπής, οι συνθήκες, οι τηλεοπτικές συμβάσεις έχουν άλλες απαιτήσεις και δεν είμαστε πάντοτε, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν είμαστε πάντοτε όσο ζωηρή, ζωντανή, έτσι, θαλερή μπορούμε να είμαστε. Θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλό μήνα, καλό τριήμερο όσοι φύγετε, να προσέχετε όσοι φύγετε εκτός Αθηνών, να πάτε και να έρθετε με το καλό. Κάποιοι προλαβαίνετε να πεταχτείτε και Φωλέγανδρο, νομίζω ότι έχει αύριο το πρωί καράβι. Προλαβαίνετε, το Σάββατο έχει. Έχει, να σας πω κιόλας. Ναι. Είπαμε χρόνια πολλά στη δήμαρχό μας για προχθές. Για τις διάθεσεις τα είπαμε. Καλό Μάη. Καλό τελευταίο μήνα άνοιξης και καλή αντάμωση στην επόμενη. Καλή δύναμη στα παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Άμα δεν βλέπει ο άνθρωπος.